Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα στο απογευματινό μας μαγκαζίνο και θα πάμε να μιλήσουμε βεβαίως με τον επικεφαλής του αγωνιστικού μετώπου Λευκάδας, τον κύριο Πέτρο Ζαβιτσάνο, να θίξουμε έτσι θέματα της επικαιρότητας. Βεβαίως, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορέσουμε να μην συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα ο κύριος Ζαβιτσάνος και έχει θέσει και τους προβληματισμούς και την πολιτική του άποψη για αυτή την αξιοποίηση του χώρου στο τουριστικό περίπτερο στο κάστρο της Λευκάδας. Καλό απόγευμα, κύριε Ζαβιτσάνο, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, κύριε Κουνιάκη. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από αυτό το θέμα και δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε μια εισαγωγική τοποθέτηση ή αν θέλετε να πάμε στο σημείο όπου ο Δήμαρχος Λευκάδας περιμένει από την Τριμελή Επιτροπή που έχει ορίσει ένα πόρισμα το οποίο θα διαμορφώσει, υποθέτω, την εισήγηση για την απόφαση που θα πάρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να απευθυνθείτε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και να του υποδείξετε ίσως μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούω έτσι λίγο το σχολείο σας, κύριε Ζαβιτσάνε. Κοιτάξτε, δείτε, στο τελευταίο με θέμα αυτό Δημοτικό Συμβούλιο, η πρόταση του Δημάρχου ήταν αυτή. Θεωρώ ότι θα ασπαστεί την απόφαση αυτής της Επιτροπής, την οποία ο ίδιος συνέστησε. Η αρχή του πρόταση ήταν να το δουν οι υπηρεσίες του Δήμου, νομική, τεχνική κτλ. Τελικά συνέστησε αυτή την επιτροπή. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Περιμένουμε κι εμείς, πιστεύω ότι αύριο θα βγει. Ναι. Περιμένουμε έτσι με αγωνία να δούμε τι θα πει και είπατε, είπατε ότι περιμένετε να το ασπαστεί. Άρα σημαίνει εσείς τι πιστεύετε, ποια είναι η εκτίμησή σας? Αυτή η επιτροπή καλύπτει εσάς, για παράδειγμα, η όποια απόφαση? Γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα βγάλει η Επιτροπή. Βεβαίως, εντάξει, στο δημόσιο λόγο έχουν ακουστεί απόψεις και έχουν υποθεί πολλά. Απλά η εκτίμησή σας ποια είναι, κύριε Ζαβιτσάνο? Κοιτάξτε, το τι απόφαση θα πάρει αυτή η Επιτροπή, αυτό δεν μπορώ να το προδικάσω, δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να υποθέσω. Mm-hmm. Κατ' εμέ, επειδή και το πόρισμα αυτό είναι συμβουλευτικό. Ναι. Το καλύτερο θα ήταν συμβουλευτικά να συμπεριληφθεί και η Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Mm-hmm. Όχι γιατί είχε αρνητική γνωμοδότηση, ναι, απλά γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι η πλέον κατάλληλη. Ναι. Ούτως ή άλλως... Ιεραρχικά όμως... Κύριε, θέλω... τότε θα μπορούσε να... Ωραία. Καλεστεί. Ολοκληρώσα, συγγνώμη κύριε Ζαβιτσάνο, ολοκληρώσα το σκεπτικό σας, συγγνώμη. Ναι, τέλος πάντων θα μπορούσαν να καλεστούν και άλλοι να βγάλουν ένα πόρισμα. Ο Δήμαρχος επέλεξε αυτό, σεβαστό. Μέχρι. Ωραία. Θέλω λίγο σε αυτό που λέτε εσείς για το Τοπικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Θέλω να μου σχολιάσετε, γιατί υποθέτω ότι έχετε παρακολουθήσει, ζείτε στη Λευκάδα, καλά δεν είστε υποχρεωμένος να ακούτε το σταθμό ή τις συνεντεύξεις που φιλώ. Γι' αυτό θα σας το υποδείξω και θα σας το πω. Βεβαίως. Θέλω λοιπόν να πω ότι αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Αρχιτεκτονικής, που εσείς λέτε πως θα πρέπει να υιοθετηθεί και να ακουστεί πάνω σε αυτό, έχει τοποθετηθεί ο μελετητής της εταιρείας. Και υπάρχει ένας προβληματισμός, κύριε Ζαβιτσάνε. Ουσιαστικά η εταιρεία λέει ότι εμείς απευθυνθήκαμε στο ανώτατο όργανο, που είναι το ΚΕΣΑ, το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, ότι έχουμε πάρει όλες τις μελέτες και ότι ο λόγος, για παράδειγμα, που το κάναμε αυτό είναι γιατί δεν υπήρξε διάθεση συνεργασίας με το Τοπικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι όταν η εταιρεία απευθύνεται σε ένα άλλο, μεγαλύτερο όργανο, που έχει μεγαλύτερο χαρακτήρα, πώς θα το πω τώρα, αντιλαμβάνεστε θέλω να πω. Ποιος είναι ο προβληματισμός σας? Δηλαδή, η εταιρεία λέει ότι εγώ το παρακάμπτω γιατί πάω σε ένα ανώτατο όργανο, που είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι η εταιρεία προφανώς θα πρασπίσει τα συμφέροντά της. Mm-hmm. Είτε με σωστό, είτε με τεμητό, είτε με αθέμητο τρόπο, και δεν εννοώ κάτι παράνομο, έτσι. Παράτυπο, ναι. Λοιπόν, πρώτο λάθος. Πήγε σε ένα ανώτερο όργανο. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός. Είναι τρία διαφορετικά όργανα με διαφορετικές αρμοδιότητες. Δεν μπαίνει θέμα ιεραρχίας τοπικού, περιφερειακού, κεντρικού. Δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Το άκουσα που το είπε και ο κύριος Κολοβός προχτές. Mm-hmm. Ναι. Και είναι πέρα για πέρα λάθος. Δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα ιεραρχίας. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει
και σύμφωνα με τη διακήρυξη και με βάση αυτά που είπε και η πρόεδρος της αρχιτεκτονικής Λευκάδος, είναι το τοπικό. Ο κύριος Γράψας όμως είπε κάτι άλλο, κύριε Ζαβιτσάνε. Ο κύριος Γράψας. Ο κύριος Γράψας, επιτρέψτε μου, νομικός δεν είμαι, αλλά προφανώς έχω συμβολευτεί νομικούς και έχω πάρει απόψεις. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο κύριος Γράψας εδώ σφάλει. Μπορεί ο νόμος να άλλαξε, αλλά άλλαξε μετά τη διακήρυξη. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει δίκιο ο κύριος Γράψας. Και το τοπικό συμβούλιο εδώ λοιπόν είναι κατ' εμέ, θεωρώ, το πλέον αρμόδιο, και για να πάει στο κεντρικό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να παρατεθεί από το τοπικό ή από το περιφερειακό. Ιδάλλως δεν μπορεί να πάει. Εδώ πήγε και πήρε και έγκριση. Πώς πήγε, ποιος το παρέπεμψε. Εγώ αυτά γνωρίζω. Μάλιστα. Αυτά λέω. Δεν νομίζω όμως ότι κάνω τόσο λάθος. Λοιπόν, προφανώς η εταιρεία λοιπόν, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά της, πήγε η ίδια, και όντως έχουμε τα στοιχεία, ας πούμε, και το λέμε, δεν είναι κρυφό, πήγε η ίδια παράτυπα τη μελέτη στο ΚΕΣΑ. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν ότι η απόφαση του... Καλά έκανε και την πήγε, καλά έκανε, υπάρχει και η απόφαση του ΚΕΣΑ, αλλά η απόφαση του τοπικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι συμβατές η διακήρυξη και η παραχώρηση. Άρα λοιπόν εσείς λέτε, για παράδειγμα, ότι ουσιαστικά η όποια εμπλοκή μπορεί να... Δηλαδή αν δεν εφαρμοστεί αυτό, η διακήρυξη δεν έχει ισχύ και νομικά μπορεί να πέσει. Αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί υποθέτω πως αυτή τη στιγμή εσείς έχετε κάνει μια προσφυγή, μια ομάδα κατοίκων, αλλά νομίζω ότι το Συμβουλίο της Επικρατείας είπε ότι δεν έχω ακόμα υλικό για να αποφασίσω, έτσι δεν είναι. Υπάρχει μια απόφαση όπου ουσιαστικά, επειδή δεν είναι σε εφαρμογή, σε ισχύ η πράξη εφαρμογής, δεν μπορούσε να αποφανθεί, γιατί υπήρξε μια κινητικότητα από τους κατοίκους. Από την άλλη, εύλογα αναρωτιέμαι και κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Η εταιρεία αυτό δεν το γνωρίζει, δηλαδή δεν γνώριζε νομικά ότι, παρακάμπτοντας το τοπικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, ακούσατε και τον κύριο Κολοβό τι είπε, έθεσε κάποιους προβληματισμούς, είπε για παράδειγμα πως κάποιοι άνθρωποι που έχουν εκφραστεί αρνητικά, πώς μπορούν να γνωμοδοτήσουν, γιατί υποθέτω ότι το τοπικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής τη μελέτη θα εξετάσει. Δεν έχει νομική υπόσταση για να κρίνει μια πολιτική επιλογή που αποφασίστηκε το 2016. Για να φτάσω λίγο στην πρότασή σας μετά και να μας πείτε πώς μπορεί, για παράδειγμα, να εφαρμοστεί η ακύρωση της όλης διαδικασίας. Θέλω λοιπόν να πω ότι σε αυτά που έχετε ακούσει από την πλευρά της εταιρείας, πιστεύετε ότι όλα είναι αιωλά, δεν ευσταθούν? Η εταιρεία, όταν ξεκίνησε, προφανώς, και αν δεν γνώριζε, έπρεπε να γνωρίζει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει στην περιοχή. Εδώ όμως είδαμε ότι πολλά πράγματα που δεν μπορούσαν να γίνουν, προσπάθησαν να γίνουν και προσπαθούν ακόμα να γίνουν, mm-hmm. να πραγματοποιηθούν. Να σας θυμίσω τις καμπινές. Άκουσα προχθές τον κύριο Κολοβό, να ξεκαθαρίσω κάτι, εγώ δεν έχω τίποτα με την εταιρεία και δεν θέλω να λέω και να ασχολούμαι κιόλας. Mm-hmm. Δεν είναι το πρόβλημά μου η εταιρεία. Μα φυσικά. Ο ιδιώτης έρχεται εδώ πέρα, mm-hmm. και προσπαθεί για το δικό του συμφέρον. Δικαίωμά του, καλά κάνει. Έτσι. Δεν τα έχω με την εταιρεία και δεν είναι και το θέμα μου. Απλά άκουσα λοιπόν τον Κολοβό και είπε ότι η περιοχή εκεί είναι περιβάλλον αρχαιολογικού χώρου. Όχι, δεν είναι περιβάλλον αρχαιολογικού χώρου. Είναι αρχαιολογικός χώρος. Σύμφωνα με το ΦΕΚ. Λοιπόν, δεν είναι περιβάλλον. Δεν είναι άβλιος χώρος του κάστρου. Είναι αρχαιολογικός χώρος. Ό,τι είναι μέσα στο κάστρο είναι και εκεί. Λοιπόν, προφανώς η εταιρεία γνώριζε. Ή θα έπρεπε να γνωρίζει. Έφερε μία μελέτη που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε φτάσει τώρα 1,5 χρόνο μετά. Και κύριε Κουνιάκη, βλέπω όλη αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων το τελευταίο 1,5 μήνα και αναρωτιέμαι γιατί ορισμένοι πέφτουν, δεν μιλάω για τον απλό κόσμο, γιατί ο δημότης προφανώς δεν μπορεί να γνωρίζει λεπτομέρειες. Μιλάω για τους αυτοδιοικητικούς. Πέφτουν από τα σύννεφα ορισμένοι με αυτά που ακούνε. Πριν από 1,5 χρόνο μαζί μιλάγαμε και τα λέγαμε αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτά στηρίχθηκε και η προσφυγή που είχα κάνει στην αποκεντρωμένη. Ναι.
Δεν υπάρχει θέμα με τη στατική μελέτη. Υπάρχει. Δεν υπάρχει θέμα με αυτά που θέλει να φτιάξει στον αύριο χώρο του έξω από τα κτίρια. Υπάρχει. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την έκταση παραχώρησης. Υπάρχει. Όλα αυτά λοιπόν τώρα τα μάθαμε. Τώρα κινητοποιείται ο Δήμαρχος. Γιατί πριν από 1,5 χρόνο δεν μπορούσε να κινητοποιηθεί. Mm-hmm. Και άλλαξε. Άλλαξε κάτι σε 1,5 χρόνο. Αυτά τα ξέραμε τι θα γίνει. Και αυτό που λένε ότι περιμένουμε να μας έρθει η μελέτη να τη δούμε. Mm-hmm. Έτσι, εντάξει, αυτό τώρα είναι αστείο. Εμείς γιατί ξέρουμε για τη μελέτη πριν από τον 5ο μήνα. Γιατί την έχουμε τη μελέτη. Γιατί προχθές ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου την παρουσίασε στο Λιμενικό Ταμείο. Και καλά έκανε. Γιατί δεν τη δίνει στη δημοσιότητα να τη δει ο κόσμος. Γιατί την κρατάμε κρυφό τόσο καιρό, 1,5 χρόνο. Και τη δίνει το Υπουργείο και το Λιμενικό Ταμείο δεν τη δίνει. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά για ένα τόσο μεγάλο έργο που απασχολεί όλη την κοινωνία της Λευκάδος. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι εσείς θέλετε να πείτε τώρα αυτή τη στιγμή πως όλοι αυτοί οι προβληματισμοί που ήρθαν τώρα και που προφανώς μία πίεση κοινής γνώμης έκαναν και τον Δήμαρχο Λευκάδας να ορίσει αυτή την τρεμελή επιτροπή, θα έπρεπε να τα είχαν διαχειριστεί και να τα είχαν αντιμετωπίσει πριν 1,5 χρόνο. Γιατί θέλω να πω, αυτό το οποίο καταγράφουμε και υπόθηκε σήμερα στην επιστολή ανταπάντησης του κύριου Καρβούνη στον κύριο Χαλικιά, γιατί τώρα ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι προσπαθώ να κατανοήσουμε και κάποιες συμπεριφορές πολιτικές, διότι ο κύριος Χαλικιάς είπε χθες στην επιστολή, τον διαβάσατε, ότι εγώ έβαλα τις κόκκινες γραμμές μου. Από την άλλη όμως έρχεται ο κύριος Χαλικιάς να λέει πως πάρθηκαν ομόφωνες αποφάσεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στις βελτιωτικές προτάσεις, υποθέτω, που γινόταν. Γιατί μια μελέτη ή υποδείξεις πήγαιναν και ερχόταν, έτσι δεν είναι, για να εναρμονιστεί η εταιρεία. Και η αρχική μελέτη της Papas Oil είχε τις λουτρικές εγκαταστάσεις ως δωμάτια ξενοδοχειακά. Έτσι ξεκίνησε και η Notion και με παρεμβάσεις σταμάτησε αυτό. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι οι διορθώσεις και οι παρεμβάσεις δεν γινόταν. Όσον αφορά τις καμπίνες, τα δωμάτια, έγιναν πότε όμως? Ύστερα από αντίδραση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ιδάλλως, δεν ξέρουμε αν θα έβγαιναν, ναι, από το πλάνο της εταιρείας. Ύστερα λοιπόν από αντιδράσεις γίνονται όλα. Και κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω τώρα να κρίνω ούτε, και δεν είμαι, όλοι θα κρυθούμε, αυτοδιοικητικοί είμαστε, mm-hmm, και όλοι θα κρυθούμε για τις πράξεις μας και για αυτά που λέμε. Λοιπόν, δεν θέλω να κρίνω τώρα ούτε αυτή τη στιγμή τον κύριο Καρβούνη, ούτε τον κύριο Χαλιά, ούτε τον Δήμαρχο, ούτε τον... Αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω μια κατάσταση. Στόχος ο δικός μου και της παράταξής μου είναι να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Γιατί? Ωραία. Γιατί έχει ξεκινήσει. Εάν δεν είχε ξεκινήσει, θα προσπαθούσα με τον ίδιο ζήλο να μην ξεκινήσει. Ωραία. Αφού λοιπόν ξεκίνησε, προσπαθώ να σταματήσει. Ώστε αυτή η περιοχή να είναι ελεύθερη για τον κόσμο. Δεν, mm-hmm, μπορώ να δεχτώ ότι θα πουλήσουμε και αυτή την περιοχή σε μια εταιρεία μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ανίκανοι να τη διαχειριστούμε και να τα ξεπουλήσουμε όλα στον ιδιώτη. Όχι, πρέπει να υπάρχουν και ελεύθερες παραλίες για τον κόσμο να πάει να κάνει αυτό που επιθυμεί. Το μπάνιο του, τον περίπατό του, τη ρομαντζάδα του, ξέρω εγώ. Ό,τι θέλει ο καθένας. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό το οποίο λέτε. Αυτή η πολιτική απόφαση πάρθηκε το 2016. Και πάμε λίγο να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε πώς όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να κυρωθεί. Δηλαδή, τρέχει ένας διαγωνισμός, γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός. Αντιλαμβάνομαι πως είναι δική σας θέση και το ενστενίζουμε απόλυτα να λέτε ότι υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας που δεν τη θέλουν κι αυτοί. Από την άλλη όμως τώρα, κύριε Ζαβιτσάνε, μπαίνουν και κάποια ερωτήματα εδώ. Θέλω να πω πως το γεγονός, και το έχουμε πει στη δημόσια σφαίρα, ότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, δηλαδή για όλες τις παραλίες του νησιού που έχουν εκμισθωθεί, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, έτσι δεν είναι? Ο νόμος λέει ακριβώς τι παραχώρηση παίρνουν. Το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται όμως ο νόμος είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, σε όσους είναι υπέρ των επενδύσεων και πιστεύουν ότι πρέπει να ακολουθηθεί αυτό το μοντέλο από τη στιγμή που η Λευκάδα μόνο στον τουρισμό βασίζεται, θέλω να πω ότι
Άσχετα με τη δική σας πολιτική θέση και την ιδεολογία σας που είναι σεβαστή, το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος θα πρέπει να αποτελεί τροχοπέδι στον οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει στο νησί και να αφήσει τα χρήματά του? Όχι, προφανώς. Αλλά δεν θεωρώ τις παραλίες τομέα όπου θα πρέπει να θέλει να επενδύσει. Όχι να θέλει, προφανώς και θα θέλει, να αφήσει με κάποιον να επενδύσει. Ναι. Και μιλάμε όλοι για επένδυση, μιλάμε όλοι για ανάπτυξη. Κύριε Κουνιάτη, είμαστε από τους λίγους δήμους, πανελλαδικά και εννοώ δήμους που έχουν παραλία, έτσι, που έχουν θάλασσα, από τους λίγους δήμους που δεν έχουμε ούτε μία χημική τουαλέτα στις παραλίες μας και παραλίες παγκόσμιας φήμης. Τις έχουμε όλες στο έρμεο της τύχης τους και των ιδιωτών. Αν είναι δυνατόν. Και μιλάμε για ανάπτυξη. Εμείς δηλαδή που θέλουμε αυτή την παραλία ελεύθερη, δεν θέλουμε και την ανάπτυξη? Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα? Κοιτάξαμε να δούμε. Και πόσο δύσκολο είναι να γίνει εδώ, γιατί όλοι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και λέμε δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δήμος Αλεξανδρούπολη, Καβάλας, Βούλιας Βουλαγμένης, Κυπαρισσίας εκεί στην περιοχή της Ζαχάρος, Μαρκόπουλου. Δεκάδες δήμοι, είτε με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων, είτε με κοινοφελείς δημοτικές επιχειρήσεις, είτε οργανώνοντας μία έστω μεμονωμένα παραλία, προσφέρουν τις υπηρεσίες στους δημότες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όπως έχω την απέτηση ο Δήμος το πάρκο να το έχει ελεύθερο, με παγκάκια, με καλαθάκια, το δρόμο να τον έχει προσεγμένο, έτσι έχω και την απέτηση τις παραλίες να είναι ελεύθερες για τον κόσμο, να έχουν όλα εκείνα τις υποδομές, και δεν μιλάμε τώρα για τίποτα φοβερά πράγματα, έτσι, δύο χημικές τουαλέτες, δύο αλαξιέρες, μια ντουζιέρα, ένα ναυαγοσώστη, δεν είναι τίποτα τρομερά πράγματα. Όπως πάνε όλοι οι Δήμοι και βάζουν ομπρελοκαθίσματα, όλοι έχουν και μια συμβολική ισοδοχή για να βγαίνουν τα λειτουργικά έξοδα. Τέτοια πράγματα λέμε. Όπως λοιπόν έχουμε την απέτηση ο Δήμος να έχει καθαρά τα πάρκα, έτσι έχουμε και την απέτηση ο Δήμος να έχει καθαρές και προσβάσιμες τις παραλίες. Τόσο παράλογο είναι αυτό? Τόσο αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ανάπτυξη που ευαγγελίζονται ορισμένοι? Ανάπτυξη είναι μόνο αν έρθει ο ιδιώτης εδώ και επενδύσει και αποκλείσει την περιοχή? Ναι. Συμφωνώ σε αυτά τα παραδείγματα που φέρνετε. Απλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα επιχείρημα. Δηλαδή, η προηγούμενη διοίκηση, ο κ. Ζακονταϊδής, είπε, και το θυμάμαι, ότι εμείς θέλαμε να μπορεί ο Δήμος να το τρέξει. Αλλά από την άλλη, κ. Ζαβιτσάνε, όταν μιλάμε ότι το καλοκαίρι περιμένει ο Δήμος να προσλάβει προσωπικό για να αντιμετωπίσει ζητήματα βασικών λειτουργιών, όπως είναι για παράδειγμα να στείλει εργάτες στα χωριά για να καθαρίζουν, και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά, πώς μπορεί να το τρέξει? Να φέρω και ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ έχουμε το Μουσείο Άγγελος Αγγελιανός, που δουλεύει μόνο ώρες που μπορεί ένας υπάλληλος να πάει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα εργαλεία και η δυνατότητα του Δήμου, δεν ξέρω, θα μου πείτε, μπορεί ο Δήμος να κάνει μια εταιρεία με όρους ευέλικτους και να το τρέχει? Δεν το ξέρω. Αλλά με το τυπικό δουλεύει ο υπάλληλος 8-3 ή 9-5, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Τότε να τον κλείσουμε το Δήμο, να φέρουμε μια εταιρεία να το διαχειρίζει. Κύριε Κουνιάκη, αυτά είναι, επιτρέψτε μου. Εντάξει, καλά κάνετε και τα λέτε. Όχι, αλλά λέω την άποψή μου και μπορείτε να διαφωνήσετε. Απλά θέλω να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι και ξέρετε κάτι, έλεγε προχθές ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ιωάννου, για το άκτιο για το αεροδρόμιο, το οποίο είναι στη Φράπορ. Θέλω το σχόλιο σας. Είπε ότι περιμέναμε να έρθει πτήση και 5 η ώρα κλείδουν. Έβαζε λουκέτο το αεροδρόμιο και τώρα έχουμε παραπάνω πτήσεις. Αυτό θεωρείτε ότι δεν ήταν πολιτική επιλογή για να φτάσει στο σημείο το αεροδρόμιο να ιδιωτικοποιηθεί? Μάλιστα. Δηλαδή, τι πιστεύετε, ότι ο υπάλληλος φταίει που τελείωνε το ωράριό του και έφευγε? Όχι, φυσικά. Δεν φταίει. Καλά έκανε ο υπάλληλος και έφευγε. Βεβαιότατα, γιατί, βεβαιότατα. Γιατί, βεβαιότατα. Προφανώς. Γιατί λοιπόν, αφού υπήρχε η ανάγκη, και δεν συμβαίνει μόνο στο αεροδρόμιο του ακτίου. Ναι, παντού. Όλες τις δημόσιες, γιατί αφήνονται όλα στην τύχη του? Από την υγεία μέχρι την παιδεία. Μέχρι το τουριστικό περίπτερο που δεν πηγαίνουν, μας λένε οι ίδιοι που είναι υπεύθυνοι
για τα σκουπίδια στο χώρο, μας λένε ότι έχει σκουπίδια. Φυσικά αυτό είναι πολιτική επιλογή. Το αφήνουν στην τύχη του μέχρι να πούμε εδώ το στον ιδιώτη να τελειώνουμε, όπως συμβαίνει παντού γύρω μας. Όχι, κύριε Κουνιάκη, δεν είναι έτσι. Και φυσικά ο Δήμος μπορεί να δουλέψει ένα... Και δεν λέω να δουλέψει να κάνει την επιχειρηματία. Να προσφέρει ανταποδοτικές υπηρεσίες. Δηλαδή όταν μαζεύει τα σκουπίδια κάνει την επιχειρηματία. Όχι, φυσικά. Όταν έχει υπηρεσίες ίδρευσης κάνει την επιχειρηματία. Δεν κάνει όπως τον επιχειρηματία. Έχουμε όλη την ανάγκη να έχουμε παιδικές χαρές, έτσι έχουμε και την ανάγκη να έχουμε ελεύθερες παραλίες. Γιατί το ένα το θεωρούμε δεδομένο και το άλλο το θεωρούμε παράλογο. Ο Δήμος λέει να πάει στην. Όλοι αυτοί οι Δήμοι που ασχολούνται με τις παραλίες τους, τι είναι, υποανάπτυκτοι, παράλογοι, τι είναι όλοι αυτοί, πώς τα καταφέρνουν. Να μην βάζουμε εμπόδια εκεί που δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Εγώ το σέβομαι αυτό το οποίο λέτε. Σέβομαι αυτή την πρόταση εναλλακτικής διαχείρισης. Βεβαίως αυτό προϋποθέτει ένα άλλο διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Αυτό είναι και ένα ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο το συζητάμε. Όμως αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, υπάρχει μια χώρα όπου σας λένε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο, μας λένε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προσλήψεων και υπάρχουν όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία τα γνωρίζετε καλύτερα από εμένα και λειτουργούμε κάτω από αυτό. Και δεν ξέρω αν για παράδειγμα θα μπορούσε ο Δήμος αυτή τη στιγμή, γιατί υπόθηκε, ο κύριος Ζακονταϊδής είπε για το τουριστικό περίπτωμα ότι δεν υπήρχε εργαλείο χρηματοδοτικό. Και να σας πω και κάτι άλλο που θυμάμαι τώρα, κύριε Ζαβιτζάνα, για το τουριστικό Άγκυρο Βόλι. Είπε ο Δήμαρχος, θυμάμαι τον κύριο Ζακονταϊδή να λέει ότι. Αν το πάρει ο Δήμος, όταν θα γίνει αυτό το έργο, δεν μπορεί να το τρέξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά, έχετε δίκιο που θα μου πείτε εσείς να αλλάξει και είναι επιλογή και τα λοιπά, αλλά μεθαύριο, ένα μεγάλο έργο πνοής που το περιμένουμε, δεν θα μπορεί ο Δήμος να το τρέξει. Δυστυχώς. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα και καλούμαστε να τη διαχειριστούμε τώρα. Γιατί έτσι λειτουργούμε. Εδώ αυτό είναι το πλαίσιο, αυτό είναι το μείγμα. Δηλαδή αυτός ο επενδυτής που θα βάλει πολλά εκατομμύρια εκεί σε ένα παρατημένο κτίριο για να γίνει. Θα κάνει δίκτυα, δεν ξέρω τι άλλα θα κάνει. Αυτά μπορεί να τα κάνει ο Δήμος. Λοιπόν, για να δούμε τι λένε οι αριθμοί, γιατί καμιά φορά λένε και την αλήθεια. Βεβαίως, βεβαίως. Η APA Soil θα έκανε μια επένδυση 750.000 ευρώ. Με σουίτες. Όχι πολλά εκατομμύρια λοιπόν. 750.000 ευρώ με σουίτες. Άρα λοιπόν χωρίς σουίτες πέφτουμε πολύ πιο χαμηλά. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος ήταν διατεθειμένος και είχε, μας το είπε στο Συμβούλιο το προηγούμενο, και είχε και την ικανότητα ο Δήμος να πάρει ένα δάνειο 800.000 ευρώ για την αγορά του ΤΑΟΝ. Άρα λοιπόν εγώ θα πω και το έσχατο ότι τη χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα να μην τρέχουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί, το είπε ο ίδιος. Δεν το είπε, λέω. Αλλά υπήρξε και απάντηση από το ΤΑΟΛ. Το ΤΑΟΛ όμως δεν είναι. Όταν το ΤΑΟΛ μπορεί να πάρει ένα 200, γιατί να το δώσω 800. Μα δεν είπα, όχι, δεν είπα εγώ να πάρει. Απαντάτε ότι μπορεί να πάρει. Ο Δήμαρχος είπε ότι έχει πιστοληπτική ικανότητα ο Δήμος να πάρει ένα δάνειο για να αγοράσει το ΤΑΟΛ. Ωραία, δεν μπορεί να αγοράσει το ΤΑΟΛ γιατί το ΤΑΟΛ δεν το συμφέρει και δεν θέλει. Καλά μέχρι εδώ. Αφού λοιπόν έχει αυτή την ικανότητα, γιατί δεν παίρνει τα χρήματα, αφού δεν υπάρχουν προγράμματα να τρέχουν αυτή τη στιγμή να αξιοποιήσει το τουριστικό περίπτερο και να ακολουθήσει μια τιμολογιακή πολιτική όπως κάνουν πάρα πολλοί οι Δήμοι, που να βγαίνουν τα πάγια έξοδα τέλος πάντων. Mm-hmm. Μια συμβολική είσοδο κτλ. Υπάρχουν, δεν θα κάτσουμε να τα ανοίξουμε. Αυτό όμως ήταν μια πολιτική επιλογή που κρίθηκε, κύριε Ζαβιτζάνη, το 2017. Δηλαδή έγινε. Ο κύριος Δρακονταϊδής τότε και η διοίκηση του Δημοτικού. Όχι ο κύριος Δρακονταϊδής, η διοίκηση του τότε Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έκρινε πως πρέπει να πάει σε διεθνή διαγωνισμό. Εγώ προσπαθώ τώρα να καταλάβω πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή, είμαστε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έχει έρθει ένας επενδυτής από το 2017, τρέχει από το. Πώς μπορούμε, γιατί από ό,τι κατάλαβα νομικά και αυτό που είπε και ο Δήμαρχος, ότι δεν είναι εύκολο γιατί εκτός από εσάς. Και τον κύριο Δρακονταϊδή τώρα και τον, που ζητήσατε και το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι και ο κύριος Σολδάτος δεν ζητάει αυτό. Δηλαδή, ναι μεν να γίνει μια επένδυση που να ικανοποιεί
και το γεγονός ότι οι συμπολίτες μας ελεύθερα μπορούν να πηγαίνουν να κάνουν το μπάνιο τους και να λυθούν όλες αυτές οι αγωνίες σε μια μελέτη που δεν έχουμε δει, αλλά από την άλλη είμαστε σε μια κατάσταση. Πώς μπορεί αυτή να αλλάξει χωρίς κόστος? Γιατί από την άλλη, αν μπει μια υποθήκη οικονομική στο Δήμο τα επόμενα χρόνια, κάποια στιγμή θα κληθεί ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Εμείς δεν θα το πληρώσουμε πάλι, αν για παράδειγμα κερδίσει μια αγωγή, μια εταιρεία που την καλέσαμε εμείς. Που την καλέσαμε, προσέξτε, την καλέσαμε. Δεν ήρθε μόνη της. Την προσκαλέσαμε. Όχι. Με αυτή τη διακήρυξη που τώρα, αυτή τη στιγμή, όλοι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά θέλω να πω, ξέρετε τι προσπαθώ να πω, ότι παρουσιάζουμε μια εταιρεία που ήρθε με κάποια πράγματα που τις είπαμε εμείς και τις τα παραχωρήσαμε. Κύριε, τα οποία όμως δεν έχουν εφαρμοστεί 100%. Σωστά. Κύριε Κουνιάκη. Λοιπόν, σε αυτή την επένδυση πλέον αρχίζουν και διαφωνούν και ανθρώποι, συμπολίτες μας, θεσμικοί μη, που είναι υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων. Βλέπουμε όλοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν, που βλέπουμε καθημερινά κτλ., ότι υπάρχει θέμα. Και φυσικά υπάρχει θέμα, το αναγνώρισε και ο Δήμαρχος και είπε ότι θα έφτιαξε και αυτή την επιτροπή να δει την κατάσταση. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα. Τώρα, το πώς θα μπορέσουμε να απεμπλακούμε από αυτή την ιστορία, φυσικά και μπορεί να υπάρξει τρόπος αν ασχοληθούμε. Αν λέμε ότι δεν γίνεται, δεν θα ξεμπλέξουμε. Εάν όμως ασχοληθούμε, που εγώ πιστεύω, και με αυτά, εγώ νομικός δεν είμαι, αλλά από αυτά τέλος πάντων που τις συμβουλές που ζητάω και μου έχουν πει, φυσικά και υπάρχει τρόπος. Και όχι μόνο τρόπος να μην μπορεί η εταιρεία να διεκδικήσει από εμάς αποζημίωση, αλλά ενδεχομένως να μπορούσε να συμβεί και το αντίθετο, το οποίο δεν με ενδιαφέρει και δεν θα πρέπει να είναι επιδίωξη του Δήμου. Λοιπόν, και κοιτάξτε, προσέξτε τώρα, μπορεί να έχει πάρει τις απαραίτητες, που κατ' εμέ δεν τις έχει πάρει, παράτυπα τις πήρε, απαραίτητες από το ΚΕΣΑ και το ΚΑΣΑ Γκρίσλι, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι το αλάθητο του Πάπα, υπάρχουν και διαδικασίες νομικές, δικαστικές, ήδη έχουν ξεκινήσει και πιστέψτε με ότι θα τρέξουν και άλλες στην πορεία. Μα αυτό είπε και ο μελετητής όμως, αν προσέξατε προχθές. Είπε ότι θα τρέξουν και άλλες στην πορεία και προσέξτε, και δεν θα είναι κατά του, ενδεχομένως να είναι κατά του λιμενικού ταμείου, ο οποίος δεν διασφαλίζει, ας πούμε, το συμφέρον του Δήμου και του λιμενικού ταμείου και των δημοτών. Θα έχουμε και τέτοια. Πολλοί συμπολίτες μα νομίζω ότι είπε και ο κύριος Κολοβός προχθές. Νομίζω ότι είναι κάτι που και η εταιρεία, ο κύριος Κολοβός, από ό,τι κατάλαβα, αναφερόμενος στον κύριο Δραγκονταϊδή, γιατί τίθεται και ένα θέμα. Γι' αυτό και ουσιαστικά η ένσταση του μελετητή, μιλάω, του κύριου Κολοβού, απέναντι στην παρέμβαση του κύριου Καλού, ήταν και αυτό που είπε. Αν ο κύριος Δραγκονταϊδής είπε, ισχυρίζεται ότι αυτά που ισχύουν στην επιστολή του που γράφει ισχύουν, ας πάει στη δικαιοσύνη. Αλλά να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να τη δούμε και μετά να πάει ο καθένας στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν η εταιρεία λέει, πιστεύετε ότι δεν κάναμε κάτι σωστά, πηγαίνετε μας στη δικαιοσύνη. Το λέει η ίδια. Θέλω να πω ότι να το λέει αυτό, προφανώς έχει κάποια επιχειρήματα. Δεν ξέρουμε όμως, γιατί αυτό που λέτε κι εσείς, δεν έχουμε δει τη μελέτη. Δεν γνωρίζουμε. Και η εταιρεία, ξέρετε τι λέει, δεν μας καλέσατε ποτέ να σας την πούμε. Αυτό είπε ο κύριος Κολοβός. Και η εταιρεία μπορεί. Συγγνώμη, ολοκληρώστε, ναι. Ναι. Η εταιρεία μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ωραία. Τα συμφέροντά της διεκδικεί. Καλά κάνει και τα λέει. Και εγώ λοιπόν, από τη θέση που είμαι θεσμικά εννοώ, αλλά και σαν πολίτης, διεκδικώ τα συμφέροντά μου. Και ο κάθε πολίτης κάνει. Σωστά. Το πότε θα πάμε στη δικαιοσύνη. Το τι τρόπους θα χρησιμοποιήσουμε είναι δικαίωμα του κάθε ενός. Και πιστέψτε με, πάρα πολλοί κόσμοι θα το κάνει. Κοιτάξτε να δείτε, και η εταιρεία λέει ότι κακώς ασχολήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο και ότι παρεμβαίνει. Τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πρέπει να τα μετρήσουμε λοιπόν και να τα βάλουμε στο δημόσιο διάλογο. Κακώς ασχολήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο και με τι θα έπρεπε να ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ εκ του νόμου έχει δικαίωμα να πάρει θέση για όλα, για τα ωραία, πάντα. Απλά θέλω να πω ότι με την έννοια ότι δεν είναι δεσμευτική όμως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, θα δώσει ένα πολιτικό μήνυμα ενδεχομένως. Κοιτάξτε να δείτε, έρχεται και σε μια συγκυρία προεκλογική, αντιλαμβάνομαι, αλλά ουσιαστικά τι μπορεί να κάνει το Δημοτικό Συμβουλίο? Να πιέσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο? Δεν μπορεί. Κοιτάξτε, λοιπόν,
το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλήθεια, αν πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι αρνητική για την επένδυση, κατά της επένδυσης. Mm-hmm. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που είναι στη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου δεν θα σεβαστούν αυτή την απόφαση? Ή θα ψηφίσουν εδώ άσπρο και τι μαύρο? Έχω την εντύπωση πως θα συνυπολογίσουν στην απόφαση τους. Και με ενοχλεί αφάνταστα, έτσι, να κοιμόμαστε μπρούμητα και να ξυπνάμε ανάσκελα. Ποιοι τα λένε αυτά? Μήπως τα λένε αυτοί που βάζανε ζήτημα κυβερνησιμότητας και κατά της απλής αναλογικής? Δεν υπάρχει λοιπόν ζήτημα εδώ κυβερνησιμότητα? Γιατί μέχρι τώρα θα έπρεπε όλα να στείνονται γύρω από το Δήμαρχο και να εναρμονίζονται εντός εισαγωγικών με το όραμα του Δημάρχου, ενώ τώρα βγαίνουμε και λέμε «Α, είναι η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου». Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκλέγει και δεν ορίζει αυτό το ΔΣ? Ναι. Πρακτικά, ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Τυπικά μάλλον, ισχύει αυτό που λέτε. Δημοκρατικά όμως ισχύει. Υπάρχει όμως, ισχύει. Υπάρχει και ο Δήμος Μεγανησίου, υπάρχει και ο Λιμενάρχης. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει και το κράτος μέσα σε αυτό. Εκτός βεβαίως από την απόφαση. Απλά θέλω να πω πως η όποια απόφαση, όπως και για το πόρισμα, θα πρέπει να ζυγιστεί, κύριε Ζαβιτσάνε, και με τις πιθανές κυρώσεις. Γιατί σας λέω και πάλι, αισθάνομαι πως η όποια απόφαση να σταματήσει όλη αυτή η διαδικασία, πιθανότατα θα έχει η εταιρεία στο νομικό οπλοστάσιο. Οπότε το να βάλεις την υπογραφή σου σε κάτι που μπορεί ουσιαστικά να δημιουργήσει πρόβλημα, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα έτσι ελαφρά την καρδία να το έκανα. Και σας μιλάω ειλικρινά. Εντάξει. Εγώ. Απευθύνομαι σε εσάς γιατί μαζί μιλάμε. Βεβαιότατα, δεν έχω θέμα. Μπορείτε να μιλάτε ελεύθερα. Δεν έχω θέμα. Μην έχετε τέτοιο άγχος. Όχι, ότι έχετε. Ναι. Μην έχετε τέτοιο άγχος. Γιατί δεν πιστεύω ότι ο Δήμαρχος θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο μια πρόταση που θα είναι κατά της επένδυσης. Μα ξέρετε ποιο είναι το θέμα όμως. Μα ο Δήμαρχος έχει πει ότι θέλει, την αξιοποίηση της περιοχής. Δηλαδή, από την αρχή το έχει πει αυτό. Απλά θέλει να γίνει με τρόπους, όπως είπε, που να διασφαλίζεται και να ικανοποιείται και το κοινό αίσθημα. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για τον κύριο Καλό, αν κατάλαβα καλά, και από αυτό που τον ρώτησα ότι εγώ να αλλάξω άποψη. Δεν νομίζω, αυτό έχει λυθεί. Αφού λοιπόν ήθελε να διασφαλίζεται το συμφέρον του Δημότη, γιατί αυτές τις διαδικασίες που κάνει τώρα δεν τις έκανε πριν από 1,5 χρόνο? Ερώτηση τώρα, έτσι. Λοιπόν, σωστά. Γιατί τώρα που είμαστε στο παραπέντε? Τέλος πάντων, αν θέλει ο Δήμος το Λιμενικό Ταμείο να απεμπλακεί, μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα το πούμε αυτό εμείς, εγώ και εσύ, αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι και στο Δήμο και εξωτερικά που μπορεί να απευθυνθεί ο Δήμος αν θέλει. Η γνώμη είναι ότι δεν θέλει να πάει σε μια τέτοια ενέργεια. Όλα αυτά που κάνει γίνονται ύστερα από την πίεση που του ασκήθηκε από τον κόσμο και από που προκλήθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο το έκτακτο που συγκαλέστηκε από τις 4 παρατάξεις. Γίνεται λοιπόν όλες αυτές οι ενέργειες κάτω από πίεση. Η πρόθεσή του λοιπόν δεν είναι να σταματήσει αυτή η επένδυση. Αν ήταν στις προθέσεις του θα το είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Γιατί τα στοιχεία υπήρχαν και δεν έχει αλλάξει τίποτα από τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Η παραχώρηση με την... Γιατί όλα στηρίζονται στην διαφορά διακήρυξης παραχώρησης. Όλα εκεί πάνω στηρίζονται οι διαφωνίες και οι παρατυπίες. Αυτό το είναι γνωστό εδώ και 1,5 χρόνο. Τώρα το θυμηθήκαμε. Μάλλον εμείς το θυμηθήκαμε από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, δεν θεωρώ λοιπόν ότι ο Δήμαρχος έχει τέτοια διάθεση. Απλά υπάρχει πίεση από τον κόσμο και παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Πιστεύω ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να προχωρήσουν αυτή την επένδυση, έστω και αν... Δεν ωφελεί το Δημότη της Λευκάδος. Αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω ότι ο κόσμος όμως θα το κυνηγήσει και με νομικά μέσα και με την πίεση του κόσμου θα το κυνηγήσει να μην γίνει αυτή η επένδυση. Γιατί δεν είναι μια μερίδα κόσμου που δεν θέλει αυτή την επένδυση. Δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό. Δεν θέλω να μπω σε τέτοια διαδικασία. Αλλά η Λευκάδα έχει αναστατωθεί. Καθημερινό
θέμα συζήτησης mm-hmm. από το καφενείο μέχρι το ψαράδικο είναι το τουριστικό περίπτερο. Όλοι έχουν αναστατωθεί και δεν, κατά τη γνώμη μου, δεν θέλουν μία επένδυση η οποία θα τους κόψει και θα σταματήσει η παραλία να είναι ελεύθερη για τον κόσμο. Βέβαια τώρα πάλι επιστρέφουμε στο ότι η εταιρεία λέει ότι δεν ισχύει αυτό, ότι θα είναι ελεύθερη η παραλία, απλά δεν το έχουμε δει ακόμα. Και το θέτω για να κάνω και εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια εντύπωση ότι η παραλία θα κλείσει, αλλά ο νόμος το επιτρέπει να είναι ελεύθερη η παραλία, κύριε Ζαβιτσάνα. Αυτό πρέπει να μνημονεύεται. Εγώ θέλω να σας πω ότι επειδή νιώθω πως υπάρχει και μια μερίδα στην πολιτεία μας που περιμένουν να δουν, που καταγράφουν, δεν έχουν εκφραστεί ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Νιώθω ότι πρέπει να είναι όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Και αυτό που προσπάθησα μέσα από αυτό το βήμα να κάνω, και ξέρω ότι στυλιτεύτηκα από όσους έχουν μια διαφορετική άποψη, είναι να ακούσουμε και μια άλλη φωνή. Μια φωνή κάποιων ανθρώπων που έχουν κάνει μια μελέτη και που αισθάνθηκε, όπως είπε και ο κ. Κολοβός, ότι η επαγγελματική τους υπόλοιψη θύχτηκε. Διότι όταν αφήνονται οι πενιγμοί, και το είπε ο ίδιος, ότι εμείς τι, λαδώσαμε το κεσά, ότι βάλαμε έτσι μέσα διαφορετικά για να το περάσουμε. Όλο αυτό. Συγγνώμη, κύριε Κουνιάτη. Καλά, σας είπα, εγώ δεν έχω τίποτα με την εταιρεία και καλά κάνει και καλά. Όχι, ποιοι τα λένε. Ναι. Ποιοι τα λένε, αυτοί που είχαν σουίτες σε αρχαιολογικό χώρο. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να πιστέψω το μελετητή. Μάλιστα. Όλη την καλή διάθεση. Αλλά ο ίδιος δεν είναι που είχε σουίτες. Ο ίδιος δεν είναι που λέει ότι... ότι εγώ τι είναι να φτιάξω θα το φτιάξω χωρίς να υπολογίζω τις υποδείξεις του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Λευκάδος όσον αφορά την είσοδο. Ναι. Είναι κάποιος άλλος και δεν ξέρω. Ο ίδιος είναι. Λοιπόν, και εντάξει, τέλος πάντων, δεν θέλω να ανοίξω. Όχι, μήνα, δεν θα ανοίξω. Εγώ καταλαβαίνω, εγώ καταλαβαίνω και τη δουλειά της. Σέβομαι αυτό που λέτε. Θα μεθοδεύσει ό,τι χρειαστεί για τα συμφέροντα της εταιρείας. Ωραία. Το σέβομαι αυτό που λέτε, σέβομαι την άποψή σας, διότι πρέπει να σας πω, κύριε Ζαβιτσάνο, ότι εκτιμώ μία άποψη με επιχειρήματα. Και εσείς εδώ έχετε αραδιάσει μια σειρά επιχειρημάτων σε ένα θέμα το οποίο αποτελεί έτσι προνομιακό πεδίο αυτή τη στιγμή, αν θέλατε να πετάξετε κορώνες και να το πω και ας παρεξηγηθώ, να λαϊκίσετε σε ένα θέμα. Αλλά εγώ εκτιμώ το ότι στις τοποθετήσεις σας εκφράζετε μία άποψη. Μιλάτε με επιχειρήματα, κάνετε πολιτική κριτική. Για μένα αυτό είναι σεβαστό. Και γι' αυτό χαίρομαι κάθε φορά που σας ακούω εδώ. Άσχετα αν μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από τους φίλους που μας ακούνε και πολλοί να συμφωνούν βεβαίως με εσάς. Γιατί αυτό είναι δημοκρατία. Να ακούμε όλες τις απόψεις. Να ακούμε και αυτό που λέτε εσείς, τις αγωνίες που θέτετε και από την άλλη πλευρά που μπορεί να θέλει να δει κάτι διαφορετικό εκεί. Γιατί όλοι μας θέλουμε να αλλάξει ο τόπος εκεί. Δεν είναι εικόνα αυτή εκεί, υποθέτω. Κουνιάκη, και έχω παρακολουθήσει το ζήτημα του περιπτέρου από πάρα πολύ κοντά, mm-hmm. από την πρώτη στιγμή. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ήδη θυμάμαι δύο ή τρεις συνεντεύξεις που έχουμε δώσει μαζί, mm-hmm. ήταν για αυτό το θέμα. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να καρποθώ κάτι εγώ προσωπικά. Δεν με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι εδώ για την καριέρα. Λοιπόν, είμαι εδώ γιατί με ψήφισε ο κόσμος. Παλεύω λοιπόν για αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο κόσμος θέλει παραλίες ελεύθερες και όχι μόνο για το cast. Και η πρότασή μου όταν ήταν για τα αμπρολοκαθίσματα και στις υπόλοιπες παραλίες, ίδια ήταν ότι θέλουμε τις παραλίες ελεύθερες και τις παραλίες μπορεί και πρέπει και έχουμε την απέτηση να τις φτιάχνει ο Δήμος. Δεν μπορεί να γίνονται σε άλλους Δήμους ανά την Ελλάδα και εμείς να λέμε αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Οι άλλοι τι είναι? Καλύτεροι από εμάς? Και σκεφτείτε, εμείς που έχουμε αυτές τις παραλίες παγκόσμιας φήμης και έρχονται εδώ τουρίστες, τουλάχιστον το ελληνικό στοιχείο που μπορούμε να το παρακολουθούμε μέσα από τα social media, και δεν λένε και τα καλύτερα για μας, για τις παραλίες μας, για την οργάνωσή μας. Σωστά. Από το πάρκινγκ μέχρι την καθαριότητα δεν είναι και τα καλύτερα. Και είναι αυτό που θέλουμε να πουλήσουμε σαν τόπος. Και το έχουμε παραμελήσει. Μάλλον δεν το ανασχολούμαστε καθόλου. Το μόνο που κάνουμε είναι να νοικιάζουμε ομπρελοκαθίσματα που, εντάξει, δεν λέω όπου δεν υπάρχουν, γιατί υπάρχει και ανάγκη για ομπρελοκαθίσματα. Φυσικά και υπάρχει ανάγκη.
Λοιπόν, αλλά εμείς νοικιάζουμε όλη την παραλία και από εκεί πέρα δεν νοικιάζουμε όλη την παραλία. Ο νόμος λέει ποιος θα νοικιά, πόσο θα νοικιάσει την παραλία. Ο κύριος Γατζίας είπε ότι πρέπει να μπαίνει ειδική ταμπέλα με όλο το τοπογραφικό και ότι θα πρέπει να υπάρχει σήμανση μέχρι που πρέπει να είναι. Δεν εφαρμόζεται. Αλλά υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί για να το κάνουν αυτό. Δηλαδή ο Δήμος, ο κύριος Καλός, ξέρετε τι είπε. Εγώ το πόρτο κατσίκι τη ξύλωσα. Αυτό λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τη ξύλωσα. Δεν υπάρχουν. Που μπορώ. Γιατί, ωραία, δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Να δούμε πόσες φορές έχει πάει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς ο κύριος Δήμαρχος για την παραλία στο κάθισμα. Έχετε δίκιο. Αλλά εγώ τώρα, επειδή έχω δικαστήριο με την κτηματική υπηρεσία, γιατί θέλω να πω και κάτι άλλο και χαίρομαι που σας έχω εδώ. Για όσους αυτή τη στιγμή με έχουν κατηγορήσει για τη στάση μου, πρέπει να πω ότι εγώ έχω δικαστήριο με την κτηματική υπηρεσία για τη στάση που καλύψαμε στην παραλία Μήλος πριν μερικά χρόνια, που καλύπταμε τις συλλογικές δράσεις και τα δελτία τύπου των κατοίκων που εναντιόνονταν στην εκμίσθωση της παραλίας, και έχω δικαστήριο στις 13 του Οκτώβρη, γιατί έκανα τη δουλειά μου δημοσιογραφικά, οπότε δεν θα πω πολλά, γιατί ξέρετε καταγράφεται και η εκπομπή και δεν θέλω να επεκταθώ. Έχω άποψη, θα την πω όταν τελειώσει το δικαστήριο και βγει η απόφαση. Η όποια απόφαση βγει. Γιατί τώρα. Έχει πετύχει να έχετε. Μα εντάξει, οκ. Τι να πω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα. Και να ολοκληρώσουμε, παρακαλώ, για ζεύτε, αν μπορείτε. Κλείσαμε πρακτικά. Ναι. Και φυσικά ο Δήμος Λευκάδος ούτε θέλει, μάλλον όχι μπορεί, αλλά δεν θέλει να πάει εναντίον σε αυτήν την επένδυση. Όχι μόνο γιατί θέλει. Και ευθύνη για το σημείο που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Έχει τεράστια ευθύνη ο Δήμος και ο Δήμαρχος Λευκάδος, η Δημοτική Αρχή, που έχει ανοιχτεί αυτή την κατάσταση από το Λιμενικό Ταμείο. Και αυτό που είπατε πριν, ότι περιμένουμε όλοι να έχουμε όλα τα στοιχεία για να αποφανθούμε τι συμβαίνει, αυτό δεν έγινε λόγω χρονικού ορίου, ότι τώρα τα έχουμε. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε και νωρίτερα. Απλά δεν μας τα δίνανε. Και δεν τα, όχι σε εμάς, στην κοινωνία της Λευκάδος. Mm-hmm. Έτσι. Μάλιστα. Δεν τα δίνανε. Λοιπόν. Κύριε Κουνιάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ο αγώνας, να ξέρετε, για τις ελεύθερες παραλίες του Κάστρου πρώτα απ' όλα, μια και είναι επίκαιρο στην ατζέντα το θέμα. Mm-hmm. Και για όλες τις παραλίες θα συνεχιστεί όσο μπορούμε και όσο είμαστε εδώ. Τα πράγματα της αυτοδιοίκησης, γιατί θέλουμε, έχουμε την απέτηση, όπως να έχουμε ελεύθερα και καθαρά πάρκα, έτσι έχουμε την απέτηση να έχουμε ελεύθερες και καθαρές παραλίες. Είναι τόσο απλό. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Ζαβιτάνη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συνέχεια.